22 Ιανουαρίου γιορτάζει ο Όσιος Ιωσήφ, ο Αγιασμένος. Ας πάμε να δούμε το βίο του και να τον διαβάσουμε. Ιωσήφ, ο Όσιος πατήρ ημών, ήταν γέννημα και θρέμα της περιφήμου νήσου Κρήτης από ένα χωρίον Κεράμων. Καλούμενον ευσεβών γονέων, Υιός ελθόν, δε εις ηλικίαν δεκτήν, μαθήσεως εδόθη από τους γονείς εις ένα διδάσκαλον θεοσεβέστατον και σεβάσμιον πνευματικόν πατέρα, ώστις κατόκει εις ένα μονίδριον του Αγίου Ενδόξου και Πανέφου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Επωνομαζόμενον παρά της πολλής του δερματάνου κείμενον, εις τα παραθαλάσσια μέρη, εις την χώρα του Χανδάκος, από τον οποίον διδασκόμενος όχι μόνο τα γράμματα, αλλά και τα καλά και θεάρεστα ήθη, έμαθεν εις ολίγων καιρών όσα ήσαν αρκετά για την σωτηρία του, και ούτως αναγνώσκων καθεκά στην τα βιβλία της Εκκλησίας μας, εγνώρισε την πλάνη και τη ματαιότητα του κόσμου, και μισήσας όλα τα προσωρινά και ευθυρώμενα πράγματα του βίου τούτου, επόθη τα αιώνια και άφθαρτα αγαθά του ουρανού, όθεν και εδόθη όλος διόλου εις το να αγωνίζεται με μεγάλη προθυμία εις τα σεναρέτους πράξεις, έχουν ως εργόχειρον την καλλιγραφία. Βλέποντες οι γονείς του αυτού την θεοσέβεια και αρετή του Υιού, τον μεγάλος ή εφραίνοντο και εδόξαζον το Θεό. Αλλά επειδή εντός ολίγου ετελεύτησαν οι γονείς του, έγινε ούτως κληρονόμος εις όλα τα υπάρχοντά των, διότι άλλο τέκνο δεν είχον. Αλλά όμως ο μακάριος δεν ενοικήθη παντελώς από αυτόν, και τι όντων πολλών αλλά με την βουλή των πνευματικό του πατρός και διδασκάλου τα δεμοίρασεν όλα ως ελεημοσύνη εις φτωχούς, και μένον ελεύθερος τούτον ευρίσκετο εις την υποταγή του γέροντός του με μεγάλη ταπείνωση, καταδαμάζον το σώμα του με νηστείαν υπέρ μέτρων, με αγρυπνία, με γιόνι κλησίας παμπληθείς και προσευχήν αδιάλειπτον. Νικών την βία της φύσεως με ολίγων άρτων και είδωρ και με ολίγων ύπνων και απλώς επί υπήν κάθε είδους ασκήσεως και εγκρατείας μεταχειρίζεντο, γενόμενος όλος διόλου σκεύος καθαρών του Παναγίου Πνεύματος. Και το παράδοξο νήτο, ότι και τι ευρισκόμενος εις το μέσο της πόλεως και των θορύβων και ταραχών του κόσμου, κατεπάτησεν όμως όλας τας επανουργίας του δαίμονος, ώστε και ασώματοι άγγελοι εξεπλάγησαν. Βλέπον ο πνευματικός του πατήρ των Άγιων προκόπτοντα ημέραν εξ ημέρας εις ο αγώνας της ασκήσεως και αναβαίνοντα από αρετή εις αρετήν, τον έκυρε και τον ενέδισε των θείων και αγγελικών σχήμα των μοναχών, και όχι μόνον αυτά, αλλά δοκιμάσας αυτόν ικανών καιρών έκρινε να τον αναβιβάσει εις το αξίωμα της ιεροσύνης ως άξιον πέμψας αυτόν με επιστολή του εις τον αρχιερέα του τόπου εκείνου, ώστις ειδών αυτόν και θαυμάσας τη σύνεσή του, τα ήθη του και τα άκρα ταπείνωση, το εγχειροτώνησε κατά τάξης ιερέα με τα χαράς μεγάλης και τον έστειλε πάλι εις τον γέροντά του, ο οποίος τον εδέχθη με τα πολύς ευχαριστήσεως.
ή τα διδάξα σε αυτόν όλα τα επιτευδεύματα της ιεροσύνης. Έπαυσεν αυτός της Θείας Ιεουργίας, ότι ήταν γέρον και έρχισε πλέον ο ιερός Ιωσήφ να εκτελεί αμέμπτος και καθαρός την Θεία Λειτουργία. Δεν παρήλθε όμως πολύς καιρός, εν τω μεταξύ και ο πνευματικός του πατήρ ασθενή σας ολίγων και γνωρίσας τον θάνατό του, εκάλεσε τον Όσιον Ιωσήφ και του είπε τα αυτά. «Εις εμέ μεν ο τέκνον έφτασεν ο καιρός της εμείς τελευτής και υπάγον εκεί εν θα λαμβάνει έκαστος κατά τα έργα του, σι δε πρόσεχε καλώς να φυλάτης με πολλή ευημέλεια τον εαυτό σου και τον πείμνιό σου, διότι έχεις να δώσεις απολογία εις το δίκαιο νεκριτή. Δι' αυτού να προσεύχεσαι αδιαλείπτος, να περνάς την ζωή σου ήσυχον και αφιλώνικον, να μην αφήσεις την ακολουθία σου και τον κανόνα σου, να επιμελείσαι τους πτωχούς, να βοηθείς όσον δύναται τα σχήρας και τα ορφανά, να παρηγορείς με πάντα τρόπον εκείνους, είτε ευρίσκοντες εις λήψεις και συμφοράς. Και εις καιρόν καθόν εκτελείς την Θεία Λειτουργία, να έχεις όλον τον νου σου προσκεκολλημένον εις τον Θεόν, το μέγαν αρχιερέα. Πράξον ακόμη και τη μικρά μου παραγγελία, μοίρασον εις τρία μερίδια τα υπάρχοντά μου και το εν μερίδιον στείλετο εις το Άγιον Όρος του Άφθονος, το άλλο εις το Άγιο Όρος του Σινά και το επαναπολυφθέν έχει διατροφήν η δική σου. Πριν από το μέσον των δύο μερίδων, διάδος και εις τους ενδέεις και πτωχούς. Ταύτα λοιπόν ο μακάριος εκείνος και αυξάμενος προς τον Θεό, υπέρ αυτού επήλθεν προς Κύριον. Ο δε ιερός Ιωσήφ, λυπηθείς κατά πολλά για την αρφανία του πνευματικού του πατρός και κλάψας επ' αυτόν όσον έπρεπε, τον εκείδευσε ευλαβώς. Έπειτα επήγε εις τους Αγίους Τόπους, προσκυνήσας αυτούς, εμοίρασε τα υπάρχοντα του γέροντός του κατά την εντολή του. Και ούτως επέστρεψε πάλι στην Κρήτη, εις το προορίθεν μονίδριον του Θεολόγου. Και εκεί γονίζετο πάλιν τους αγώνας της ασκήσεως, με περισσότερη προθυμία, μεταχειριζόμενος πάσαν θεάρες των πράξην και προπάντων την προς των πλησίων αγάπη, μετά της ελεημοσύνης, τόσον ώστε και εις ολίγας ημέρας έδωκε εις τους ενδέεις και όλο το μερίδιον, όπερ του άφησε ο γέροντάς του εις διατροφήν δική του, διό κατεστάθη τόσο πτωχός, ώστε δεν είχεν ουδέ την καθημερινή εκείνην ολίγην τροφήν. Και πολλά και σύρχοντο πτωχής εις αυτόν ζητούντες ελεημοσύνη και μη έχουν να τους δώσει τι ελυπεί το υπερβαλλόντος. Αλλά ο Κύριος ημών, ως της ερευνά τας καρδίας των ανθρώπων, βλέπων αυτόν λυπούμενον, ενήργη δια θείας χάριτος και βρίσκοντο άρτη μέσα εις την σπυρίδα του Οσίου και έδιδε εις τους πτωχούς και ετρέφετο εις αυτός και τρέφετο και αυτός και ας μη απιστεί της εις τούτο ότι ο Κύριος ημών ούτως είπεν εις το Ευαγγέλιον ετείτε και δοθήσετε ή μην ζητείτε και βρίσετε. Ημίν ζητείτε και ευρύσετε. Ευρύσετε. Κρούετε και ανοίγετε ημίν. Και πάλιν δια του προφητάνακτος επίρρυψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτός σε διαθρέψει. Οπότε δε ιερούργιο μακάριος τας προσφοράς τας οποίας έφερον εις αυτόν τας διεμήραζεν εις τους πτωχούς και πολλά και σε πήγαινε νύκτα
βαθίαν εις τας θύρας των πτωχών και τους έριπτε κρυφίως τα χρειαζόμενα. Με πολλήν σπουδήν επέστρεφεν ο πίσω, ή να μη της τον είδη, διότι έμαθεν από τον Κύριον το μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Και το «Ο ελαιών πτωχών» δανείζει Θεό. Δεν έπαυσεν από το να επιμελείται τους πτωχούς νύχτα και ημέραν, και όταν δεν είχε τίποτα να τις δώσει, εζήτη δάνεια και έδιδε εις αυτούς. Επεσκέπτε το δε τους φυλακισμένους και ασθενείς, μάλιστα δε τους ανικάνους και ενδέεις, εις τους οποίους έδιδε την ελεημοσύνη. Γνωρίζον δε και το ρητόν του Αποστόλου, ότι πρέπει να υποτασσόμεθα εις τους άρχοντας, απέδιδεν εις αυτούς την πρέπουσαν τιμή. Ένα δε καιρόν, κατά την σεβάσμιον εορτή του ενδόξου Ιωάννου του Θεολόγου, προσέφερον οι χριστιανοί στον ναό του πλήθος προσφορών, τας οποίας διεμήρεσεν ο Όσιος, όλας εις τους φτωχούς και το εσπέρας της αυτής ημέρας. Δεν είχε ουδεμίαν, αλλά από άλλων επήρεν, ο λίγων άρτων και έφαγεν. Άλλοτε συνέβη εν τη αυτή εορτή να προσφέρωσιν οι χριστιανοί στον ναό λαμπάδας και θυμιάματα και άλλα πολλά προσφοράν δεμίαν, διό όταν έφτασε ο καιρός της Θείας Λειτουργίας, βλέπουν ο διορισμένος υπερέτης ότι δεν έχουν προσφοράν για να τελέσωσιν την Θείαν μυσταγωγίαν. Επήγε στον Όσιο και του λέγει, «Πάτερ τίμιε, ο καιρός της λειτουργίας έφτασε και προσφορά δεν είναι, όθεν διάταξον με τι να κάνω». Και εκείνος απεκρίθη εις αυτόν κατά την αβραμιαίαν εκείνη φωνή και πίστη. Θεός όψετε αυτό προσφοράν, τέκνον εις θυσίαν εαυτού. Και με το λίγον του λέγειν εισέλθε, τέκνον εις το Άγιον Βήμα, είδε και εις τον δεξιόν σου μέρος και θέλεις έβρι των ζητούμενων με χάριν του Χριστού μου. Και εμβαίνον ο διακονητής εις το Άγιον Βήμα και στραφείς προς τον δεξιόν μέρος βλέπει ό του θαύματος. Όχι μία προσφορά, αλλά πολλάς μεγάλαστε και καλώς σε σωρευμένας και με μεγάλη φωνή εκήρυτεν εις τους παρόντας των γενόμενων. Ο δε Όσιος επιτιμήσας αυτόν, τον διέταξε να σιωπήσει ή τα ήρχισε ευθύς να τελεί τη λειτουργία. Διεμήρασε δε τας προσφοράς εκείνας εις τους πτωχούς, καθώς είχε συνήθεια να κάνει πάντοτε την εις δόξα του ποιούντος «Μεγάλατε και θαυμαστά ένδοξατε και ξέσια ο νουκ έστιν αριθμός». Ούτως ο Όσιος πατήρ ημών Ιωσήφ έλαβε ανάγκη ποτέ να επάγει εις άλλων τόπων, ενώ δε εκκίνησε να υπάγει εις αυτόν και ενώ διήρχετο υπό τας κατοικίας των Εβραίων. Συνέβη να είναι εις των δρόμων τίνες Εβραίοι ή τίνες βουλεύθησαν να τον επέξωσει και γεμίσαντες ένα ποτήριο ίνου, το έδωκεν εις απ' αυτούς εις τον Όσιο υπόν εις αυτόν. Πήε πάτερ των ίνων τούτων, ο δε χωρίς καμίαν εις ίστολη, εδέχθη το ποτήριον εκ της χειρός του Εβραίου. Και σφραγίσας αυτό με το σημείο του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έπιεν εξ αυτού ο λίγο και το υπόλοιπον έχεις εν εντός του Αγίου, εν οΐ το όλος ο ίνος. Ειδώντες οι Εβραίοι το γενόμενο φώναζον κατά την συνήθεια των καμνώντες ταραχήν μεγάλη και ζήτουν από τον Όσιον την τιμήν όλου του ίνου, ότι δήθεν ειδικήθησαν υπ' αυτού. Ο δε Άγιος απαντών έλεγεν εις αυτούς την αλήθειαν,
ότι δεν τους έκαμε καμία ζημία, διό δεν πρέπει να τους ζητώσει τίποτε, αλλά μάλλον τον ευχαριστώσει ότι ευλόγησε τον ίνον τον, επειδή αυτοί ήσαν αμέτωχοι ευλογίας. Επειδή όμως οι Εβραίοι έκαμαν μεγάλη φιλονικία με του οσίου ευρέθησαν εκεί και χριστιανοί, ή την το μεν δίκαιον, ελευθέρωσαν από τα σφωνάς και την ταραχή των Εβραίων. Εκείνους δε τους έπαιζαν αρμοδίως. Μη υποφέρονται σε εκείνη των εμπεγμών, προσέδραμων εις τον δούκα της πόλεως εγκαλούνται εις τον όσιον, ότι τους ειδίκησεν ο δε δούξ πέμψας, προσεκάλεσεν αυτόν και τον ερώτησε δια ποιαν αιτία τον εγκαλούν εκείνοι. Ο δε Άγιος απεκρίθη λέγον, διερχόμενος στην οδόν συνήντησα τούτους τους Εβραίους, ήτινες ήχον εκεί εις την τρίοδον εναγκίον όπερ ή το πλήρες ίνου, εκ του οποίου γέμισαν έναν ποτήριον και το έδωκεν εις χείρας μου λέγοντες. Πήε τον ίνον τούτον, εγώ δε το ποτήριον δεξάμενος δεν ηθέλησα να το γευθώ Ιουδαϊκός, αλλά χριστιανικός. Όθεν κατά Χριστόν ευλογήσας και σφραγίσας, αυτό με τον σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού, έπειον επ' αυτού όσον ήθελον. Το δε υπόλοιπον έχησα εις εκείνον το αγγείον, από το οποίον το ήκλησαν. Λοιπόν, η δική σου αγνία αν κρίνει, εάν έκαμα δικαίως ή αδίκως, των τιούτων έργων. Ακούσαστε αυτό εξουσιαστής είπεν εις τους Εβραίους, δεν έπρεπε λοιπόν να εγκαλείτε τον τίμιον του το πατέρα, επειδή σεις μεν να δείξετε αγάπη προς αυτόν, τον εδεξιώθητε, ότι ειδίχετο εκείθεν και του εδώκατε να πει από τον ίνο σας, αντιδεξιωθείς δε, εκείνος ημάς επειδή είστε αβάπτιστοι, ευλόγησε τον ίνον τον οποίον του ειδώκατε με την ευλογία την οποία είχε και έπρεπε μάλιστα να το ευχαριστείτε δια τούτο και όχι να τον εγκαλείτε. Λάβατε λοιπόν τον ίνον σας και μη ενοχλείτε παραλόγως των Άγιων τούτων γέροντα. Οι δε Εβραίοι είπων δεν μπορούμε να λάβουμε κατ' ουδέν ανθρώπων των τιούτων ίνων επειδή εδέχθη χριστιανική σφραγίδα. Τότε της είπε ο δούξ, «Σείς οι ίδιοι αποφασίζετε εναντίον σας και οι δίκαιον είναι να στερηθείτε των τιούτων ίνων. Επειδή είστε ειστερημένοι και της ευλογίας ή της εδόθη εις αυτόν». Λοιπόν, ας δοθεί εις φτωχούς χριστιανούς χωρίς καμία δόση ή αντιμισθία. Και ούτως εδόθη ο ίνος εις τους φτωχούς χριστιανούς εις δόξαν του Χριστού. Ώστις νικά τους πανούργους με την ιδία πανουργία των. Οι δε Εβραίοι έφυγον από τον κριτήριον σκυθροπή και κατησχημένη για την άκαρπον και βλαβεράν πονηρία των. Είναι και άλλα αξιοθαύμαστα του οσίου κατορθώματα, τα οποία συντομίας χάρην αποσιωπόμεν. Όσιους λοιπόν θεαρέσως πολιτευόμενος ο Άγιος και ζήσας έτη άνω των εβδομήκοντα ή τα μικρών νοσίσας απήρθε προς Κύριον. Χιερών και αγαλώμενος κατά το 1511 έτος. Κατά την ΚΒ 22 αλφανή του μηνός Ιανουαρίου. Συναθρισθέντες δε ιερείς της πόλεως και άρχοντες και μεγαλοπρεπώς αυτών κυδεύσαντες τον ενταφίασαν εις τον προωρηθέντα ναών. Χρόνου δε παρελθόντος ικανού δια θείας οπτασίας ανεκομίσθη το πάντιμον αυτού λειψάνων σών και ακέραιων ευωδίαν πνευματικήν απέμπων και μετετέθης ξυλίνην λάρνακα εντός του ναού του Θεολόγου.
Έθα πάντες οι ασθενείς και προστρέχοντες εις αυτό μεταπίστεως έλαβον την ιατρίαν. Ούτω γνωρίζει ο Κύριος να δοξάζει τους αυτόν πιστός δοξάζοντας. Κατά δε το 1669 έτος, επειδή ήλθεν εκεί το ασεβέστατον γένος των αγαρινών, έλαβον αυτό το σεβάσμιο λείψανον οι συγγενείς του και το έφερον εις την Ζάκυνθον 29 μηνός Αυγούστου και εκεί δε δοξάζει αυτό με θαύματα και σημεία ο Κύριος ο δοξάζον τους δούλους του φυλάτων αυτό έως του νυν σώων και ακέραιων.